και κινητοποιήσεις στις πρέσπες όπου θα υπογραφεί και η συμφωνία. Να έρθουμε όμως στην ουσία της υπόθεσης. Στο θέμα των συλλαλητηρίων, μια και το είπατε εκεί, πήγες κοντά. Για τα συλλαλητήρια. Πράγματι, στην πρώτη φάση των συλλαλητηρίων, όπου υπήρξε ένας ευθυνδιασμός του κόσμου για το θέμα, δεν είχε πει κάποια προεργασία, είναι η αλήθεια, εκφράστηκε μια εθνική ανησυχία από ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης. Σημαντικό τμήμα. Δεν ήταν όλοι αυτοί οι εθνικιστές, ούτε θα τους κατηγορήσει κανένας. Μην το λέτε σε μένα, στον κύριο... Όχι, όχι, λέω, κουβεντιάζουμε. Στον κύριο Καρανίκα το πείτε. Κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι σίγουρο ότι εκεί μέσα ο πυρήνας ήταν ένας σκληρός δεξιός και ακροδεξιός πυρήνας. Σας θυμίζω μάλιστα και τη στάση πολλών, όχι όλων, πολλών ιεραρχών, οι οποίοι έσυγαν και τον Αρχιεπίσκοπο στη γραμμή των συλλαλητηρίων. Σε αντίθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο με αίσθημα ευθύνης και με αίσθημα και με αντίληψη κανονικής τάξης για τα εκκλησιαστικά, πρωτοστάτησε στο να απεγκλωβιστεί η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων, μακεδονική λεγόταν, να επανέλθει στους κόλπους της εκκλησίας και να ονομαστεί Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. Πριν ενημερώσει τον οποιοδήποτε κατηδίαν, μάλλον κατηδίαν δεν ενημέρωσε κανένα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, πήγε και είδε τον Αρχιεπίσκοπο και τον ενημέρωσε... για το θέμα. Και έτσι, το ενημέρωσε και για ένα θέμα εκκλησιαστικής δεν τάξης. Δεν είδε ούτε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Να δεχθώ όμως λοιπόν ότι υπήρξε μια... Άρα μην μιλάτε για την Εκκλησία όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάνει επιλογή ο μοναδικός από τους παράγοντες, τους θεσμικούς, αφορά... να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπος. Αυτό προσέξτε, δεν σημαίνει ότι είπε να αναλάβει πολιτικό ρόλο. Τον ενημέρωσε για ένα θέμα εκκλησιαστικής τάξης. Δεν το έκανε, το ίδιο όμως με τους αρχηγούς των για κομμάτων. Τα πολιτικά τους ενημέρωσε. Το θέμα της εκκλησιαστικής τάξης ευτυχώς το έλυσε με παρέμβασή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μάλιστα. Σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τον χωμεϊνισμό ορισμένων ιεραρχών στην Ελλάδα. Και για τα συλλαλητήρια τώρα. Και τελειώνω. Τελειώνω μέσα. Μην χρησιμοποιείτε ισλαμικούς για τα συλλαλητήρια τώρα. Μην χρησιμοποιείτε ισλαμικούς όρους. Η αδιαλαξία και ο φανατισμός δυστυχώς. Μην χρησιμοποιείτε ισλαμικούς όρους και μάλιστα αυτού του είδους για Ορθόδοξους. Κύριε Κοντάκη, εντάξει. Προστασία των Ορθόδοξων κάνετε τώρα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Όχι, εσείς δεν προστατεύετε τους Ορθόδοξους. Ας προχωρήσουμε όμως. Στα συλλαλητήρια εγώ καταλαβαίνω. Στα συλλαλητήρια εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει, το είδαμε αυτό το πράγμα, ένα τραύμα. Ποιο τραύμα? Έχουμε οικονομική κρίση. Έχουμε μια διάλυση του διεθνούς κυρίου της χώρας. Ένα παράπονο των ανθρώπων. Πού πάει η χώρα μας? Το καταλαβαίνω αυτό. Και σε αυτό θέλω να απαντήσω. Είναι η πρώτη φορά που είναι μια καλή συγκυρία, όπου και οικονομικά δείχνει ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και όπου επιστρέφουμε στη διεθνή κοινότητα με τη συμφωνία αυτή με τα Σκόπια. Επιστρέφουμε με κύριο στη διεθνή κοινότητα. Βέβαια, άλλα είπατε. Τεράσεις. Δεν είπατε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ότι θα επιβαρυνθούμε, είπατε. Είπα ότι για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν επιβαρύνουμε τους στοχούς. Μπορούμε. Και τα αντίμετρα δεν αφορούν τους στοχούς. Μέτρησα τα λόγια μου και εδώ και στη Βουλή. Μίλησατε για τις συντάξεις. Όλα αυτά, βεβαίως. Τούτο δεδομένο. Μείωση του αφορολογίτου. Αλλά θα το ψηφίσετε όμως σήμερα, κύριε. Βεβαίως, για λόγους πολιτικής σταθερότητας. Αν διαφωνείτε. Είμαι σαφής, κύριε. Είστε σαφής. Και τότε και τώρα. Αλλά όταν λέτε ότι η χώρα θέλει πολιτική ότι τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου θίγουν τους στοχούς και το ψηφίσετε. Έτσι. Μην αλλάζουμε τη συζήτηση και επαναλαμβάνω. Όχι, επειδή λέω, μια λοιπόν, παρένθεση. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Είπα και το ξαναλέω. Ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέχρι στιγμής το κάναμε. Μπορούμε τώρα με περισσότερο χρόνο και χώρο δημοσιονομικό να κάνουμε ακόμη περισσότερο και μπορούμε να τα κάνουμε το φθηνότερο. Πάντως, κύριε Φίλε, επειδή είπατε για τα συλλαλητήρια δεν σας προβλημάτισε που ακόμα και για τα μέτρα δεν κατέβηκε τόσος κόσμος όσο κατέβηκε για αυτό. Για το μακεδονικό. Αυτό δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι πρώτον ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει εύκολη εναλλακτική πρόταση στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ή έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για τα δεύτερον, κατάματα. Δεύτερον, και τον είπα νωρίτερα, συνδυάζεται το θέμα της εθνικής ανησυχίας, όπως διατυπώθηκε από πολύ κόσμο, με την κατάσταση... και με την οικονομική κατάσταση. Γι' αυτό κύριε είμαστε τώρα σε καλή στιγμή. Επαρχόμαστε διεθνώς με κύρος. Φοβούμαι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα ιδιότυπο σύμπλεγμα πολιτικής ανωτερότητος. Θεωρούν ότι τα ξέρουν καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους και...